ο Καριοθράφστης. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων και το χιόνι έπεφτε πυκνό στη Γερμανία. Δυο αγαπημένα αδελφάκια, ο Φρίτς και η Μαρία, κάθονταν στο στολισμένο σαλόνι του σπιτιού τους και περίμεναν με αγωνία τη στιγμή που θα άνοιγαν τα δώρα τους. Ειδικά το δώρο του θείου Ντρόσελμαϊερ τους είχε κινήσει πολύ την περιέργεια. Ο θείος Ντρόσελμαϊερ, ο νονός τους, ήταν ορολογοποιός, αλλά έφτιαχνε και καταπληκτικά παιχνίδια. Δούλευε ώρες ολόκληρες για να προσφέρει τα πιο ξεχωριστά δώρα σε όλα τα παιδάκια. Όταν ήρθε η ώρα, τα παιδιά όρμησαν με χαρούμενες φωνές τα κουτιά που περίμεναν κάτω από το έλατο. Μέσα σε λίγα λεπτά το σαλόν είχε γεμίσει πολύχρωμα χαρτιά περιτυλίγματος και καινούρια παιχνίδια. Τα πρόσωπα των παιδιών έλαμπαν από χαρά και ενθουσιασμό. «Και τώρα έφτασε η στιγμή να σας δώσω και το δικό μου δώρο», είπε ο θείος Ντρόσελμαϊερ και τράβηξε το λευκό κάλυμα που σκέπαζε το μυστηριώδες δώρο. Τότε, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παιδιών, αποκαλύφθηκε ένα απίθανο κάστρο με μια υπέροχη μπαλαρίνα. «Ω, θείε Ντρόσελμαϊερ, σε ευχαριστούμε, είναι υπέροχο», φώναξαν τα παιδιά και αγκάλιασαν τον ονό τους. «Μισό λεπτό, σας έχω και άλλη μία έκπληξη», είπε ο νονός τους γελώντας και τους έδωσε ένα μεγάλο κουτί. Ο Φρίτς το άνοιξε και έβγαλε από μέσα μια παράξενη ξύλινη κούκλα. «Είναι ένας καριοθράφστης, βάλε ένα καρύδι στο στόμα του και τράβα προς τα κάτω το μοχλό», του είπε ο θείος Ντρόσελμαϊερ. Παρόλο που ο καριοθράφστης είχε κοντά ποδαράκια, ένα τεράστιο κεφάλι και γουρλωτά μάτια, η Μαρία τον αγάπησε αμέσως. Γι' αυτό στεναχωρήθηκε πάρα πολύ όταν ο αδελφός της, ο Φρίτς, προσπάθησε να ανοίξει πολλά καρύδια ταυτόχρονα και του έσπασε το σαγόνι και τα δόντια. «Τον καημένο τον καριοθράφστη, κοίτα τι του έκανες, Φρίτς», είπε λυπημένη και έτρεξε να φέρει κόλλα για να του κολλήσει τα δόντια και γάζες για να του δέσει το κεφάλι του. Η Μαρία έμεινε ξάγρυπνη όλο το βράδυ για να φροντίζει τον αγαπημένο της καριοθράφστη. Όμως, όταν το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα, συνέβη κάτι πολύ περίεργο. Μέσα στο σαλόνι άρχισαν να τυχούν παράξενοι ήχοι, ενώ ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα το κοριτσάκι βρέθηκε περικυκλωμένο από ένα στρατό ποντικιών. Ο βασιλιάς τους, ένα τέρας με 7 ποντικοκεφάλια, την πλησίαζε απειλητικά, έτοιμος να την κατασπαράξει με τα 7 στόματά του. «Βοήθεια! Βοήθεια!», ούρλιαξε τρομαγμένη Μαρία. Τότε ο καριοθράφστης πετάχτηκε από τη θέση του και όρμησε με γενναιότητα στο στρατό των ποντικιών. «Τώρα είναι η σειρά μου να σε βοηθήσω», είπε στη Μαρία, που έκπληκτη είδε και τα υπόλοιπα παιχνίδια να ζωντανεύουν και να επιτίθενται κι αυτά στα ποντίκια και το βασιλιά τους. Τα ποντίκια όμως ήταν πολύ δυνατά και έτσι μέσα σε λίγη ώρα ο καριοθράφστης είχε χάσει όλους τους άντρες του. Ο βασιλιάς των ποντικιών στάθηκε μπροστά στον καριοθράφστη και του είπε: «Και τώρα, ανόητε καριοθράφστη, έφτασε η στιγμή να αναμετρηθούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα σε νικήσω». Τότε η Μαρία έβγαλε το παπούτσι της και το πέταξε με δύναμη στο βασιλιά. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο καριοθράφστης τράβηξε το σπαθί του και τον σκότωσε. Τα ποντίκια τρόμαξαν τόσο πολύ που το έβαλαν στα πόδια και εξαφανίστηκαν. Ξαφνικά, μια εκτυφλωτική λάμψη γέμισε το δωμάτιο και μπροστά στα έκπληκτα μάτια της Μαρίας, ο καριοθράφστης μεταμορφώθηκε σε έναν ευγενικό και όμορφο πρίγκιπα. Ο γοητευτικός υπότης χαμογέλασε στο κορίτσι και είπε: «Σε ευχαριστώ, Μαρία, μέσωσες». Τα μάγια λύθηκαν όταν πέταξε το παπούτσι σου στο βασιλιά των ποντικιών. Έπειτα, ο πρίγκιπας της διηγήθηκε την ιστορία του και της εξήγησε πώς είχε μεταμορφωθεί σε καριοθράφστη. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, σε ένα όμορφο παλάτι, ζούσε ένας βασιλιάς με την όμορφη κόρη του, την πριγκίπισσα Πυρλιπάτ. Μια μέρα,
7 ποντικάκια έφαγαν μερικά από τα ανόστιμα λουκάνικα του βασιλιά. Ο βασιλιάς θύμωσε πολύ και διέταξε να σκοτώσουν τα 7 ποντικάκια. Όταν το έμαθε η μητέρα τους, η βασίλισσα των ποντικιών, που ήταν και η μεγαλύτερη μάγισσα του κόσμου, θέλησε να εκδικηθεί το βασιλιά. Κατέστρεψε το όμορφο πρόσωπο της κόρης του και τη μετέτρεψε σε ένα επτακέφαλο τέρας, τον βασιλιά των ποντικιών. Ο βασιλιάς έσκασε από το κακό του. Έτρεξε να ρωτήσει το γεροσοφό του παλατιού πώς θα μπορέσει να λύσει τα μάγια που μεταμόρφωσαν την κόρη του σε αυτό το απέσιο πλάσμα. Ο γεροσοφός είπε πως για να λυθούν τα μάγια έπρεπε ο πρίγκιπας της χώρας των γλυκών να φέρει στην κόρη του ένα καρύδι και να κάνει 7 βήματα προς τα πίσω χωρίς όμως να σκοντάψει. Έτσι ο βασιλιάς κάλεσε μένα, που είμαι ο πρίγκιπας της χώρας των γλυκών, να προσφέρω τη βοήθειά μου στην όμορφη πριγκίπισσα. Η Μαρία κρεμόταν από τα χείλη του πρίγκιπα, που συνέχιζε τη συναρπαστική διήγησή του. Και πραγματικά, όταν πρόσφερα στην πριγκίπισσα το καρύδι, η ομορφιά και η χάρη επέστρεψαν στο πρόσωπό της. Τότε όμως συνέβη κάτι τρομερό. Την ώρα που έκανα το τελευταίο από τα 7 βήματα, η βασίλισσα των ποντικιών όρμησε μέσα στην αίθουσα, έπεσε πάνω μου και με μεταμόρφωσε στον άσχημο ξύλινο καριοθράφστη που φρόντισες με τόση αγάπη. Ο βασιλιάς διέταξε να με πετάξουν αμέσως έξω από το παλάτι του. Ο μόνος τρόπος για να λυθούν τα μάγια ήταν να σκοτώσω το βασιλιά με τα 7 κεφάλια και να βρω κάποια που θα με αγαπούσε παρόλη την ασχήμια μου. Χάρη σε σένα, Μαρία, ξαναβρήκα την ανθρώπινη μορφή μου. Έπειτα, ο πρίγκιπας ζήτησε από τη Μαρία να κλείσει τα μάτια της. Για να την ευχαριστήσει, θα την πήγαινε στη χώρα των γλυκών. Όταν η Μαρία άνοιξε τα μάτια της, βρισκόταν στη χώρα των γλυκών. Ο πρίγκιπας την πήρε από το χέρι και της έδειξε τους δρόμους, τα πάρκα, τις γέφυρες, τα σπίτια. Ήταν όλα φτιαγμένα από παγωτό, σοκολάτα, καραμέλα, μπισκότα και παντεσπάνι. Στην κορυφή ενός λόφου, η Μαρία είδε το πιο όμορφο κάστρο του κόσμου. Ήταν φτιαγμένο από ζάχαρη και στολισμένο με χρυσόσκονη. Στην πύλη στεκόταν η μητέρα του πρίγκιπα, η βασίλισσα της χώρας των γλυκών, που τους υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά. Η βασίλισσα αγκάλιασε τη Μαρία και της είπε: «Σε ευχαριστώ πολύ που βοήθησες το γιο μου. Θέλω να ξέρεις ότι θα είσαι πάντα ευπρόσδεκτη στη χώρα των γλυκών». Ξαφνικά όμως η Μαρία άκουσε τη φωνή της μητέρας της να λέει: «Ξύπνα! Θα κρυώσεις αν κοιμηθείς εδώ όλο το βράδυ. Πήγαινε στο κρεβατάκι σου». Η Μαρία άνοιξε τα μάτια της και κατάλαβε ότι την είχε πάρει ο ύπνος και ότι ονειρευόταν. Ήταν όμως ένα όνειρο τόσο γλυκό που θα το θυμόταν για πάντα.